Χθες είχαμε τη συνάντηση εκπροσώπου των αγροτών στο Μαξίμου. Ήμουνα και εγώ εκεί, όπως είχαμε αποφασίσει τη συνέλευση που είχαμε κάνει στο κέντρο στο Μισελ για θυμάσεις της Μούσιας. Σας είχα διαβάσει τα 15 αιτήματα που είχαμε συμφωνήσει μαζί με τα μπλόκα των ΤΕΠΟΝ και των πληροφυγών. Είχαμε υπογράψει κι εμείς. Από κάτω υπέγραψαν και άλλα μπλόκα, συνολικά 40. Εκπρόσωποι αυτών των μπλόκων βρέθηκαν εκεί. Εντάξει, με πολύ λίγες διαφορές, κάποιοι τελευταία στιγμή δεν ήρθανε. Εμείς πήραμε και την εξοδότηση και από τον μπλόκο του Αιγινίου, που είναι εδώ δίπλα, να εκπροσωπήσουμε τους ανθρώπους στη συνέλευση αυτή. Αυτό που βγήκε από εκεί μέσα. Δεν ακούστηκαν σχεδόν καθόλου τα αιτήματα τα δικά μας. Μελετήθηκαν, αλλά δεν προκρίθηκαν να πάνε για περιττέρω κουβέντα. Θέλουν να εξακολουθούν να ζητάνε το καθαρό μας εισόδημα να είναι συνδεδεμένο με τις ασφαλιστικές εισφορές. Πάνω εκεί προτείνανε πολλά και διάφορα που έχουν να κάνουν και με το φορολογικό και με το ασφαλιστικό. Το αποτέλεσμα, ένα πολύπλοκο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο συνδεδεμένα μεταξύ τους, τα οποία για να καθίσω να σας τα αναλύσω αυτή τη στιγμή θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Το ρεζουμέ είναι το εξής, γιατί εδώ έχουμε ένα κατάλογο από το τι συζητήθηκε εκεί μέσα, τι υπόθηκαν από τα χείλη του Πρωθυπουργού και εδώ έχω 2-3 πράγματα τα οποία έχω κάνει εγώ το ρεζουμέ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που ήμασταν εκεί παρόντες, το τι συζητήσαμε και τι αποτέλεσμα βγάλαμε. Αυτά που μας είπε ο Πρωθυπουργός, θα σας πω 5 πραγματάκια τα οποία θεωρώ εγώ σημαντικά. Ότι θέλουν να έχουν ένα φορολόγιο κοντά στα 10.000 ευρώ. Για αυτό το ζήτημα μας είπε, δεν θα αναφέρεται πουθενά στα κανάλια ποσό ακριβώς, γιατί το κοιτάμε ακόμα. Αλλά μόλις βγήκαμε εμείς έξω, η εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης ανακοίνωσε 9.500 ευρώ. Ενώ για εμάς μας είπε, μην το αναφέρεται πουθενά, θα δούμε πώς θα είναι. Αυτή μετά από λίγο ανακοίνωσε 9.500 ευρώ. Ότι η μετάβασή μας από το καθεστώς που είμαστε τώρα μέχρι τέλος του 2020 θα πάει 5 χρόνια και όχι 3. Δόθηκε παράταση σε αυτό από 3 χρόνια στα 5. Ότι η βασική σύνταξη του 2016 είναι 156 ευρώ και σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι 0. Αυτό είναι κουβέντα του Πρωθυπουργού του ίδιου. Και γι' αυτό προσπαθούν με όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν, με όλα αυτά που κάνουν να διατηρήσουν τη συνταξιοδότησή μας. 4% πιο κάτω δηλαδή, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι θα έχουν και χαμηλότερη σύνταξη αύριο μεθαύριο. Εκτός αν θέλουν τα τελευταία χρόνια να μεταπηδήσουν στην ανώτερη και την κατηγορία. Το μελετάμε. Και από εμάς. Και εμείς είχαμε ισχυρό μπλόκο, είχαμε μηνύσεις, καταγγελίες είχαμε. Η παλιά εθνική είναι πιο δύσκολη, όπως γνωρίζετε, γιατί κλείνουν τις τοπικοί. Είχαμε πολλές κρούσεις αυτόν τον καιρό. Ναι, μένει, κουράστηκε ο κόσμος. Δεν αφιβάλλουμε, κουράστηκε. Και γι' αυτό λέμε και εμείς να ενισχύσουμε τον μπλόκο στο Μισελ. Να έρθουμε δηλαδή αύριο. Εμείς αύριο το πρωί κλείνουμε την Τράπεζα Πειραιώς, την ώρα που θα κλείσει και η τράπεζα, εκείνη την ώρα θα ξέρουμε να μαζευτεί και ο κόσμος, να βγάλουμε την πολυψηφία. Άμα τη βγάλουμε, θα έρθουμε στο νησί. Περισσότερο για να ενισχύσουμε τον μπλόκο, να γίνει δυναμικό τον μπλόκο και κάτι θα να γίνει. Παιδιά, έχουμε πόλεμο. Δεν πρέπει να παρατήσουμε τη σκητάλη. Άμα την παρατήσουμε τότε τη σκητάλη, του χάσαμε τον πόλεμο. Παλεύουμε για τα παιδιά μας να μην τα πάρει η Μέρκελ. Και η Μέρκελ, όπως μαθαίνουν, τα κυνηγάει. Αυτό έχω να σας πω. Είμαστε μαζί σας, όλοι μαζί ενωμένοι. Ευχαριστώ, ρε παιδί. Πρώτη φάση, τίποτα μας θα πάρουν όλα και τώρα μας αφήνουν και 10 για να έχουμε να πάμε στην ουσία. Αυτό κατέληξε με όλη αυτή τη φορά. Ενώ έχει λήξει το αγροτικό. Σηκώνω, δεν σε ακούω καθόλου. Έχει λήξει το αγροτικό, τώρα ξανά μας φτάσαμε. Θέλουν να μας πάρουν τα 100, τώρα λέμε
εντάξει, παιδιά, σας αφήνουμε και 10 ψίχουλα στην ουσία. Αυτό έγινε. Ναι. Σε αυτή την όλη κουβέντα αυτό το πράγμα είναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν βγήκε αυτή την όλη κουβέντα. Να το κατάλαβες έτσι, έχεις δίκιο. Το κατάλαβες καλά. Οι αποζημιώσεις θα μετράνε. Όχι αποζημιώσεις. Δεν θα μετράνε σαν έσοδο. Όχι. Πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να το κάνουμε αυτό για τις αποζημιώσεις. Παρά για τις ενισχύσεις. Δεν έχουν λόγο, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Δεν έχουμε... Πρέπει να βγει και να πει ότι εγώ διαφωνώ για αυτό και για αυτόν τον λόγο. Ας βγει να το πει. Ποιος διαφωνεί, ας βγει να μιλήσει. Αυτοί που πήραν τα τραχτέ μπορούν να τα φέρουν πάλι πίσω στα μπλόκα, παιδιά. Απλά τα πράγματα. Όλοι μπορούν. Θα τα πάρουν πίσω στα μπλόκα. Δεν μιλάει κανένας. Ξέρετε πόσο τραχτέρια κάνουν στο σπίτι. Ο άλλος έρχεται και γίνεται με τον τραχτέρ. Ναι, εντάξει, τώρα λέμε να κοιμάμε αυτό το στο διαβάζω λέγανε, είναι ο Κατακάς, είναι ο Πολυτρός, είναι παλιό Ελευθροχώρη, είναι Μακρύγελος, είναι παλιά Μπλα. Απλώς είναι η έδρα στο Γήνιο. Και συγγνώμη κάπου που δεν ακούγουμε τέτοιο. Είναι ο Δήμος Μίδας Πολυτρό. Είναι και αυτά τα χωριά, είναι η συμπαράσταση μαζί μας 30 μέρες, 35 μέρες που είμαστε και συνεχίζουμε μαζί. Και αύριο θα είμαστε όλοι μαζί πάλι. Τι κλίμα υπάρχει κλίμα, τι διάθεση υπάρχει για να αρχίτησες. Υπάρχει διάθεση. Δεν πιστεύεις ότι άλλο θα έρθει σε εμάς. Πιστεύω. Όχι σε εμάς. Θα έρθουν να κλείσουν τον δρόμο για. Θα έρθουν να κάνουν φόρτες σε εμάς. Θα έρθουν να κλείσουν τον δρόμο. Στην ηλικία μου θα αντέξω ενώ και μικρότερη. Και το κάνω το κορόιδο και πας και δουλειά. Και με δυο τραχτέρ και με τρία τραχτέρ. Πάτε ρε φίλε, και με μικρά παιδιά παρακαλώ, μωρά που πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να πάω πρωτιστήριο και δεν βγαίνει, δεν βγαίνω εγώ, είπα να βγω να βοηθήσω, αλλά όχι όμως και έτσι. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί που είμαστε εδώ, έχουμε όλοι καταγγελίες που είμαστε εδώ, πιστεύω ότι καλύτερη συμμετοχή από ό,τι είμαστε τώρα εδώ πέρα, στη διάρκεια του μήνα αυτού κάποιοι φαρέθηκαν και φύγαν, κάποιοι είχαν δουλειές, είχαν ένα τραχτέρ και το πήραν, και σηκωθήκαν και φύγαν. Να ξέρουν όλοι μας ότι οι μοναδικοί άνθρωποι που θα είμαστε υπεύθυνοι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα είμαστε εμείς γιατί θα συμμετέχουμε. Περισσότερο. Γιατί όταν έχουμε λίγο παρέα καλύτερα, περνάει και η ώρα καλύτερα. Έτσι είναι πολύ. Μια εβδομάδα δεν είναι να ξενυχτάμε εκεί πέρα καρδιά. Θέλουμε λίγο περισσότερο συμμετοχή. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Αυτοί που δεν θέλουν να του κάνουν να ντρέπονται. Μπορεί να γίνει τοπικές κοινότητες, δημοτικές ενότητες. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να γίνει είναι να ειδοποιηθούν οι πρόεδροι, να κινητοποιηθούν. Όμως, όταν λέμε ότι ο καθένας μας δεν μπορεί να φέρει έναν, πόσους να φέρει ο πρόεδρος στην κορυφή. Μπορεί να γίνει, να υπάρξει επικοινωνία, να κινητοποιηθούν οι πρόεδροι. Μια να βάλουμε τις εκδηλώσεις. Μπορεί να γίνει μια πρωτοβουλία άμεσα μπορεί. Αύριο για αυτό το πράγμα. Μπορεί. Επικοινωνία δική μου με τους Προέδρους. Εγώ θα πάω στα καφενεία σε όλους μας. Πρόεδρε, να πάτε κλείσω τα καφενεία και σταματήσει η κουρή Μπαχαρή δεν θα ήρθε το... Κάποια σκήτη, με δεδομένο ότι υπήρχαν, πριν 35 μέρες ξεκίνησε ο αγώνας και υπήρχαν κάποια αιτήματα. Τα οποία αιτήματα ουσιαστικά, χθες, μετά από τον διάλογο που πήγατε με τον Πρωθυπουργό, δεν πιάσαν τόπο. Ουσιαστικά δεν υπήρξε απάντηση. Άρα ουσιαστικά ακύρωσε αυτή τις 35, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ήρθε η ώρα να πούμε τα σίγκα και σκάφη. Ακύρωσε την προσπάθεια των 35 ημερών. Ουσιαστικά ο διάλογος θες. Μήπως κάνω μια πρόταση, μπορεί να είναι άστοχη, μπορεί να είναι εύστοχη για κάποιους. Μια ιδέα. Μήπως πρέπει να ξαναγίνει μια ενημέρωση, γιατί ουσιαστικά σήμερα ενημερώνεται ο αγροτικός κόσμος το τι υπόθηκε χθες. Να ενημερωθεί όλος ο κόσμος του Δήμου μας. Μέσω των μαγαζιών, ο εμπορικός σύλλογος, τα μαγαζιά. Εμείς έχουμε άμεση επαφή με εσάς. Και ουσιαστικά είμαστε στο κενό αυτή τη στιγμή και εμείς στα μαγαζιά των γεωργικών εφοδίων. Ότι πρέπει να ξανανημερωθούν ότι το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό να ξαναγίνει ένα συλλεκτήριο, να κλείσουν όλα τα μαγαζιά του Δήμου Αλεξάνδρειας. Απόφαση Δημάρχου, ο Δήμαρχος ο ίδιος θα το πει. Εγώ συνεδώ, συμφωνώ, είμαι μια μονάδα στις 20, να κλείσει το Δημαρχείο. Να κλείσουν όλα τα μαγαζιά, μια επανεκκίνηση του αγώνα σας, ξανά
μια πανική δυναμική, να ξαναπάμε όπως πήγαμε όλοι μαζί, να κατεβεί το Αιγαίο να κλείσει τον άλλο δρόμο και πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα μεγαλύτερο δυναμικό κλεισίματος και πανικής του αγώνα σας. Δηλαδή να ξαναζωντανέψει η ιστορία, να μάθει όμως ο κόσμος. Συμφωνείτε με την πρώτη σκηνή του Λαμπάτη? Να οργανώσουμε πάλι κάτι όπως την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη, κάτι αυτό μάλλον ξέχασα. Είδα το χθες στο Δήμο Δέλτα που πάνε να κάνουν τα hot stop. Ναι, σταματήσαν και τα τρένα. Πάμε συμβολικά να κλείσουμε και το τρένο. Το σταθμό, συμβολικά. Δεν αντιλέω, μπορεί να είναι δικές προτάσεις. Δεν θέλω να τους καρποθώ. Δεν θέλω να τους καρποθώ, να κλείσει και αυτό. Πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Ζαρμάτ, τη μέρα που αν το ανακοινώσετε κιόλας για να κλείσει, για το κλείσιμο του Δημαρχείου και να κλείσει το 24ωρο όλη η αγορά της Αλεξάνδρειας, καλό θα είναι, άποψή μου είναι, τη μέρα εκείνη, πορεία, αφού θα βγάλουμε, λέμε να βγάλουμε τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών, να βγούμε να, να μαζέψουμε τα τρακτέρ από όλα τα χωριά και να κάνουμε μια πορεία για να καταλήξει στον κόμπο. Τη συγκεκριμένη μέρα που θέλει ο κύριος Δήμαρχος να ανακοινώσει να κλείσει το Δημαρχείο και να κλείσει και η υπόλοιπη αγορά της Αλεξάνδρειας. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Τώρα ξέρετε κάτι, το καθενός το ειδικό, το ειδικό πρόβλημα του καθενός, δεν μπορούμε να παραλύσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Αυτές οι πλατείες, για να έρθουν και αυτοί που δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής και ντρέπονται να ξεκινήσουν τον αγώνα τους. Από αύριο ξεκινάει το κάθε χωριό, στη μεριά του, στην πλατεία, τραχτέρ, όπως είχαμε ξεκινήσει και στην αρχή. Στη συνέχεια βγάζουν το πρόγραμμα για τη μεγάλη κοινοποίηση μαζί με τους άλλους φορείς. Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους το αφήσω πέρα, ώρα κτλ. Παράλληλα, γίνεται το ραντεβού με τους. Γίνεται η κουβέντα με τους βουλευτές που είπαμε, εδώ έχουμε αποφάσει στην Τουριστική Επιτροπή να τους επισκεφθεί. Συγχρόνως, αύριο μια εκτροπή από εμάς πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο Αιγίνιο για να στηρίξει τη δική του την κινητοποίηση με την τράπεζα. Και είμαστε σε επικοινωνία συνεχώς με τα άλλα πλόκα. Να σταμάτητε. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Συνεχίζουμε.